νέος κοινόχρησος χώρος επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο, αναβαθμίζοντας αισθητικά, λειτουργικά και περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή. Σε μία έκταση 3,5 στρεμάτων διαμορφώθηκε παιδική χαρά, μικρές πλατείες και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι, όπου υπάρχει και το υδάτινο στοιχείο στον νέο χώρο αναψυχής για μικρούς και μεγάλους. Παραδίδουμε προς χρήση ένα καινούριο πάρκο, το οποίο όπως και εσείς διαπιστώνετε είναι όμορφο, έχει παιδική χαρά, είναι για μικρούς και μεγάλους δηλαδή, και πιστεύουμε ότι θα τύχει της αναλόγου προσοχής να είναι δυνατόν να το ευχαριστούν όσοι γίνεται περισσότεροι δημότες. Στο έργο ανάπλασης βρέθηκε ο Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός, συνοδευόμενος από τον Γιάννη Αναστασάκη. Είμαστε χαρούμενοι γιατί οι συνεργάτες μας στην τεχνική υπηρεσία κατάφεραν να φέρουν εις πέρας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου που θα αναδείξει περαιτέρω αυτή την περιοχή που έχει πάρα πολλές δυνατότητες αλλά έχει πάρα πολλές ελλείψεις σε υποδομές. Καλό όλες τις συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να έρθουν να γνωρίσουν το χώρο, να τον αγκαλιάσουν και να φροντίσουμε όλοι μαζί να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και να βρει τις χρήσεις που το αξίζουν. Στο πλαίσιο του έργου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα του χώρου από άτομα με ειδικές ανάγκες. Τους προσεχείς μήνες θα φυτευτούν δέντρα, θάμνη και αρωματικά φυτά με την τελική εικόνα να εντυπωσιάζει. Τον Δεκέμβριο του 2018, ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπέγραψε τη σχετική σύμβαση, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το οραματικό αυτό έργο είχε δρομολογήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία εξασφάλισε χρήματα για την απαλωτρίωση της τεράστιας αυτής έκτασης. Το πάρκο έγινε πάνω σε ένα ακίνητο που απέκτησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία έκανε για τη μελέτη. Εμείς την επικαιροποιήσαμε, το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ και την υλοποιήσαμε ουσιαστικά για να δείτε αυτό που βλέπετε σήμερα. Μετά τη φύτευση θα δείξει ακόμη περισσότερο και θα είναι ακόμη πιο όμορφο από ό,τι βλέπετε σήμερα. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό σε πάρα πολλές κοντινές θέσεις με εγκατάσταση και αθλητικών χώρων αλλά και παιδικών χαρών.